Λοιπόν, συγχωρείτε το background, φεύγει το γυαλί, φεύγει το λαλάκι. Κινητά χτυπάνε εδώ, χαμός. Ειδοποιήσεις, μαζέψαμε μαλάκι και είμαστε εδώ να κάνουμε μακιγιάζ. Θα κάνουμε το μακιγιάζ του προηγούμενου βίντεο, το story time. Όσοι δεν το έχετε δει, θα το αφήσω εδώ να πάτε να το δείτε. Το ζητήσατε, το έχω κάνει και screenshot στο Instagram για να σας το δείξω, γιατί το ζητήσατε. Αρκετή αλήθεια είναι, ψηφίσατε ό,τι θέλετε να το δείτε. Θα δείτε, οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα δείτε αυτό εδώ το μακιγιάζ. Βλέπετε πως το ψηφίσατε. 90% ναι και 10% όχι. 10% όχι, δεν πειράζει, εδώ είμαστε εμείς, θα το κάνουμε. Το κοινό ψήφισε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάω αρχικά. Έλα καλό μου, έλα πολύ μου, σε πως αγαπώ λίγο πολύ. Θέλω τα νεύρα. Έλα. Δεν ξεκινάει καλά ούτε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με τα φρύδια, αρχικά. Να μην είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση. Background σήμερα δεν έχουμε, αφήστε το. Πάμε να κάνουμε φρύδια. Παίρνω από Άννη Παρή μια πολύ ανοιχτόχρωμη καφέ απόχρωση. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα φρύδια μας. Σχηματίζω το φρύδι, το γεμίζω. Γιατί από το τροχαίο του έχουν αλλάξει τα φώτα. Δεν ξαναβγήκε το έρμο. Το γεμίζω. Και το χτενίζω προς τα πάνω. Αφού έχουμε τελειώσει με το μολύβι, θα πάρω ένα πινελάκι από Focalure και μία καφέ σκιά που θέλω εγώ, κατά την προτίμηση τη δική μου, και σχηματίζω το φρύδι έτσι όπως θέλω. Βασικά πατάω όπου έχω βάλει μολυβάκι για να το τονίσω πιο πολύ και για να καλύψω τα κενά που μπορεί να έχει. Στη συνέχεια παίρνω από Maybelline Brow Drama Dark Blonde απόχρωση, μάσκαρα φρυδιών. Αν δεν βάλω αυτό, θα ξεχαστώ, θα κάνω καμιά κίνηση και θα εξαφανιστεί το φρύδι μου από προσώπου γης. Θα ρίζει λεφτό. Και έχω τελειώσει με τα φρύδια. Φαίνονται πάντα πιο σκούρα στην κάμερα ενώ δεν είναι τόσο σκούρα. Το ξέρουμε, το έχουμε ξαναπεί. Θα συνεχίσουμε με βάση για τα μάτια. Η βάση που εγώ χρησιμοποιώ και αγαπώ είναι από Technique. Είναι πάρα πολύ οικονομική, γύρω στα 4 με 5 ευρώ. Healer Concealer Corrector. Έχει απίστευτη ποσότητα μέσα γιατί χρειάζεσαι πάρα πολύ λίγο υλικό. Θα πάρω ένα πινέλο. Οι περισσότεροι βάζουν make-up με αυτό, εγώ κάνω τη βάση των ματιών και βάζω το concealer. Είναι από Oriflame, από τη συλλεκτική σειρά Sweden, το F103. Θα βάλω την περισσότερη ποσότητα πάνω στο χέρι μου και θα σχηματίσω όλη μου τη βάση. Βάζω σε όλο το μάτι, σε όλο το κινητό βλέφαρο δηλαδή, μέχρι και κάτω από το φρύδι, αποχρωματίζω στην ουσία. Με τα μποναριστές κινήσεις για να κάτσει σωστά το προϊόν.
Θα σας φέρω πιο κοντά έτσι ώστε να δείτε πώς δουλεύετε το μάτι σωστά. Θα ξεκινήσω με σκιά από MAC. Η συγκεκριμένη είναι η α03 Yellow Chrome. Είναι μια καταπληκτική κίτρινη σκιά. Βλέπετε πόσο έντονη είναι. Θα πάρω πινελάκι fluffy από Focalure και θα τοποθετήσω σε όλη την εσωτερική γωνία των ματιών. Στο κινητό βλέφαρο και ανεβαίνω και πάνω, ψηλά δηλαδή. Το πάω περίπου μέχρι την μέση, μέχρι εκεί που ξεκινάει η κόρη του ματιού. Μέχρι την μέση του κινητού βλεφάρου. Τοποθετώ καλά για να σετάρω καλά και το προϊόν που έχω βάλει της υγρής μορφής προηγουμένως. Το θέλω αρκετά έντονο, επομένως βάζω αρκετό προϊόν. Δεν το λυπάμαι. Βλέπετε πόσο έντονο το θέλουμε. Στη συνέχεια συνεχίζω. Είναι αυτή η συλλεκτική σειρά, έχει κλαρωθεί κιόλας, από Too Faced. Η προπέρσινη των Χριστουγέννων. Θα πάρω αυτή εδώ την απόχρωση, που είναι μία απόχρωση μοβ καφέ, θα το έλεγα. Παίρνω πάλι από Focalure, έτσι fluffy πινελάκι, αλλά λίγο σχηματίζει μία γωνία. Και τοποθετώ ακριβώς στη μέση και έρχομαι προς τα έξω με απαλές κινήσεις. Γωνία πολύ... Και δεν έρχομαι πολύ έξω γιατί θα βάλουμε και άλλη απόχρωση. Κάνουμε το ίδιο και από το άλλο μάτι. Και σε αυτό το σημείο, με το ίδιο πινελάκι, γιατί πάμε σε λίγο πιο σκούρη απόχρωση της ίδιας παλέτας, το αρκετά έντονο μοβ, το αγαπώ, τέτοιο μοβ δεν έχω βρει σε άλλη παλέτα. Γενικά εγώ αγαπώ πολύ το μοβ μακιγιάζ, ταιριάζει πολύ ωραία στα πράσινα μου μάτια. Και σχηματίζω την εξωτερική γωνία. Την θέλω δηλαδή την γωνία, την εξωτερική πιο έντονη. Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο το μακιγιάζ μας. Στη συνέχεια αυτό που κάνω είναι να πάρω ένα μεγάλο πινελάκι πάλι fluffy. Αγαπώ τα fluffy, τα φουντουτά από Kylie. Και να αναμίξω λίγο τις σκιές, να τις μπερδέψω λίγο μεταξύ τους. Να μην δείχνει ότι έτσι κάνουμε μια γραμμούλα με το κίτρινο και μετά αλλάζουμε δύο χρώματα. Να σβήνει λίγο πιο ωραία. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα θα είναι να βάλουμε eyeliner. Χρησιμοποιώ ένα καινούριο από Radiant. Είναι το καινούριο της Radiant. Το κινητό, παιδιά, πρέπει να μπει αθόρυβο. Έχει καταντήσει αηδία αυτό το πράγμα. Αθόρυβο. Της Radiant το καινούριο είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι η τέταρτη φορά που θα το χρησιμοποιήσω σήμερα, οπότε μπορώ να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη για αυτό το eyeliner. Καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ σαν συσκευασία. Έχει αρκετό προϊόν μέσα. Κλείνει που σπάνια θα κλείσει καπάκι στο eyeliner. Σαν στυλό. Έχει πάρα πολύ ωραία μύτη. Δεν είναι καθόλου εύκαμπτη, είναι σκληρή, δεν λυγίζει η μύτη. Γράφει τέλεια, γράφει πάρα πολύ έντονα μαύρο χρώμα.
Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορώ να πω κιόλας ότι είναι και dupe της Benefit στα 20 ευρώ. Πάμε να βάλουμε eyeliner. Θα ξεκινήσω από την εξωτερική γωνία του ματιού και θα έρθω προς τα μέσα. Δεν έχω μάθει να κρατάω καθρέφτη και να βάζω eyeliner. Συνήθως πάω σε έναν καθρέφτη που έχω στον τοίχο και τοποθετώ eyeliner σε δευτερόλεπτο, αλλά δεν έχω μάθει να κρατάω με το ένα χέρι καθρέφτη και με το άλλο να τοποθετώ eyeliner. Οπότε συγχωρέστε με λίγο. Θα έρθω πιο κοντά για να βλέπω στον πίσω καθρέφτη. Δείτε πως γράφει, παιδιά. Πραγματικά είναι εκπληκτικό. Θα έρθω να δώσω λίγο πιο έντονη εξωτερική γωνία. Εμένα μου αρέσει το eyeliner να παραείνει δραματικό, να έχει τόσο έντονη γωνία, τόσο Κλεοπάτρα, όχι πάντα. Σε αυτό το look που είναι πιο extreme μου αρέσει πάρα πολύ. Δείτε, παιδιά, δεν μου τζουρώνει, είναι και διάβροχο, δεν σβήνει, δεν παθαίνει τίποτα, δείτε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το άλλο off camera. Έτοιμο, παιδιά, και το eyeliner. Παραδραματικ style, αλλά το αγαπάμε. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε μετά είναι να πάρουμε ένα πινελάκι του concealer. Το make-up, σας είπα, είναι αυτά, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ για το concealer. Να βάλουμε concealer. Και έκιωσε. Θα πάρω από Essence το Stay All Day. Είναι και αυτό διάβροχο. Θα το τοποθετήσω εδώ που θέλω να φτιάξω τις γωνίες μου. Μαμά. Και θα έρθω με το πινέλο να σβήσω, να οριοθετήσω εγώ εκεί που θέλω τις δικές μου τις γωνίες. Την υγρή γραμμή των ματιών, την εσωτερική, την κάτω, θα βάλω ένα μολυβάκι από Galaxy Color. Είναι η απόχρωση 134, είναι ένα beige nude μολύβι πάρα πολύ ωραίο. Γράφει εκπληκτικά. Τοποθετώ από τώρα για να μην ακουμπάω μετά τη βάση μου που έχω φτιάξει όλη τη βάση, ούτε με σφουγγαράκια, ούτε με το δάχτυλο. Ούτε με το beauty blender, ούτε με κάποιο πινελάκι. Έτοιμο και αυτό. Θα χρησιμοποιήσω ψαλιδάκι για βλεφαρίδες να τις γυρίσω. Θα βάλουμε μάσκαρα από Essence, την I Need a Miracle. Δεν κοστίζει ούτε 5 ευρώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Βάζει κάτω πολλές ακριβές μάσκαρα. Αφού βάλαμε μάσκαρα στις πάνω βλεφαρίδες, στις κάτω δεν έχουμε βάλει γιατί είπαμε θέλουμε να φτιάξουμε τη βάση μας. Συνεχίζουμε με make-up. Το make-up που θα χρησιμοποιήσω είναι από Sephora. Είναι Fondant and Perfection 10 ώρες υπόσχεται και είναι non-grass oil free. Παίρνουμε ένα πινελάκι βάσης, πούδρας, όπως θέλετε πείτε το. Εμένα με βολεύει πάρα πολύ να βάζω το make-up. Μου αρέσει πάρα πολύ να εξαντλώ τα προϊόντα και μετά να ανοίγω καινούρια. Δεν μου αρέσει να πετάω προϊόντα, τα λυπάμαι. Οπότε δεν είμαι και πολύ της αγοράς. Τοποθετώ, primer δεν χρειάζονται όλες οι επιδερμίδες και όλα τα μακιγιάζ. Εγώ primer δεν χρησιμοποιώ πάντα, πιο σπάνια. Παρ' όλα αυτά όμως ανυδάτωσα το πρόσωπό μου πριν να ανοίξω το βίντεο. Δεν ξεχνάμε λαιμό αυτιά.
Έχει πάρα πολύ λίγο προϊόν, δεν βάζουμε πάρα πολύ προϊόν, μην γίνουμε και στόκι. Έχει πάρα πολύ λίγο προϊόν, θα καταφέρω να το βγάλω με ένα λεπτό πινελάκι για επόμενο μακιγιάζ και τέλος. Μετά μπορεί να ριστείς κινήσεις να κάτσει όμορφα το προϊόν. Το απλώνουμε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο make-up. Όντως είναι σταθερό. Εκεί στο 8ωρο, ας πούμε, είναι εντάξει, έτοιμο να βγει. Δηλαδή, αν πάτε για δουλειά, ένα 8ωρο διαρκεί τέλεια. Δεν είναι από τα πιο καλλιωτικά make-up. Δηλαδή, αν το συγκρίνω με Estée Lauder, το WR, είναι πολύ πιο ενυδατικό αυτό. Την βάση στα μάτια μου, Technique Healer Concealer Corrector. Όχι με το πινελάκι που έσβησα τις σκιές, αυτό δεν το ξαναβάζουμε γιατί θα μου τζουρωθούμε. Με το πινέλο που αρχικά έκανα την βάση στα μάτια, το τοποθετώ πάλι στο χέρι, έτσι συνήθως λειτουργώ. Θέλω να έχω λιγότερο προϊόν στο πινέλο και σιγά σιγά να το φτιάχνω και να το χτίζω. Σχηματίζω έτσι ένα ελαφρύ τριγωνάκι κάτω από τα μάτια. Σας φαίνεται πολύ ανοιχτό χρώμα, αλλά αυτό θα φτιάξει με τις πούδρες. Φτιάχνω όπου θέλω έτσι λίγο πιο ανοιχτό χρώμα στις φωτοσκιάσεις. Μία αρκετά ανοιχτόχρωμη, είναι σαν αλεύρι πούδρα αυτή. Είναι των Sephora. Είναι η Set Smoothing Translucent Setting Powder. Αρκετά ανοιχτόχρωμη, λες και βάζουμε αλεύρι. Ίσα ίσα δεν, με ταμποναριστές κινήσεις, αλλά ίσα ίσα δεν βάζω πάρα πολύ προϊόν στο πινέλο. Και γενικά στις μεγαλύτερες ηλικίες προτείνω καλύτερα να μην βάζουν πούδρες, να έχουν λίγο πιο ενυδατωμένα τα ματάκια τους. Από κάτω δηλαδή, γιατί όταν βάζεις πούδρα φαίνονται όλες οι γραμμές ρητίδες και έκφρασης. Και στη συνέχεια παίρνω μια πιο σκούρα πούδρα για να φτιάξω όλες τις ανοιχτές τις φωτοσκιάσεις μου έτσι όπως εγώ επιθυμώ. Είναι από Καροτέν, είναι το medium, ένα μεγάλο fluffy πινέλο. Και απλώνω παντού, δεν βάζω πάρα πολύ ποσότητα, μην βγούμε και τελείως στόκι. Αλλά τώρα ειδικά με τις ζέστες που έχει εδώ στη Ρόδο, χρειάζεται οπωσδήποτε η πούδρα. Παίρνω ένα πινελάκι κοντό, τριχό και λίγο πιο σκληρό από Kylie. Θα πάρω την παλέτα, την Freedom Pro. Σας την είχα κάνει στον πρώτο διαγωνισμό εδώ στο YouTube δώρο. Θα πάρω το contouring που έχει. Να κάνω τις σκούρες φωτοσκιάσεις. Οι φωτοσκιάσεις δεν είναι ένα στυλ για όλους. Κάθε πρόσωπο έχει το δικό του στυλ. Εγώ έχω βρει το δικό μου το ρυθμό και τον ακολουθώ. Στην αρχή του αυτιού μέχρι τη γραμμή των χιλιών. Πάνω πιο έντονο, κάτω σβήνουμε. Θα χρησιμοποιήσω το ροζ το ρούζ. Το δικό μου πρόσωπο δεν μου αρέσει το ρούζ να είναι εδώ κυκλάκι. Τσιμπήσαμε το μαγουλάκι.
και το highlighter της παλέτας που είναι εκπληκτικό, δείτε πως γράφει. Βλέπετε πως γράφει. Το ίδιο highlighter θα το τοποθετήσω και στην εσωτερική γωνία των ματιών εδώ, να δώσουμε λάμψη. Και λίγο κάτω από το φρύδι. Εδώ. Μ' αρέσει να δίνω λάμψη σε αυτά τα σημεία, βέβαια το σβήνουμε και λίγο, να μην είναι πάρα πολύ έντονο. Συνεχίζουμε με τις σκιές στα κάτω βλέφαρα. Παίρνω πάλι από MAC την κίτρινη σκιά και τοποθετώ στην εσωτερική γωνία των ματιών μέχρι την μέση. Παίρνω τη μόβ απόχρωση τώρα που έβαλα στην εξωτερική γωνία των ματιών και θα βάλω στην εξωτερική γωνία των κάτω βλεφάρων. Θα βάλουμε μάσκαρα και στις κάτω βλεφαρίδες. Αυτό το μακιγιάζ θα το απογείωνε αν βάζαμε ψεύτικη βλεφαρίδα. Θα ήταν τελείως καλλιτεχνικό και επαγγελματικό. Παρόλο που δεν είμαι επαγγελματίας και είμαι ερασιτέχνης, άσχετο το ότι έχω κάνει πολλά μακιγιάζ σε βαφτίσεις, σε γάμους, νύφες κτλ. Το θέμα είναι να πιάνει το χέρι σου, να το εξασκείς και να έχεις ταλέντο για αυτά τα επαγγέλματα της τέχνης. Και πάμε να φτιάξουμε και τα χείλη μας. Τα χείλη θα μπορούμε να βάλουμε και ένα μόβ έντονο χρώμα και ένα ροζ, γενικά κάτι έντονο. Είτε nude, beige nude. Εγώ αυτό που θα βάλω είναι από Pixi, το By Petra, και είναι το Pleasing Pink. Βάλουμε πρώτα ένα ροζ μολυβάκι. Θα βάλω από Flor Mart το νούμερο 230. Μην γίνεστε πάπιες, φαίνεται. Να τοποθετείτε ακριβώς στη γραμμή. Έχω τρελαθεί με αυτό το ανοιξίδιλο το κραγιόν. Μυρίζει καταπληκτικά. Εύκολο πινελάκι για εφαρμογή. Πάρα από Golden Rose, την απόχρωση 28. Πιο ενυδατικά κραγιόν αυτά, δεν είναι ανοιξίδηλα. Και έχουμε κάνει ένα ombre. Αφού τοποθετήσαμε εξωτερικά και λίγο στο εσωτερικό, απαλά-απαλά, το μόβ μας το κραγιονάκι. Θα πάρω ένα pigment. Το οποίο δεν θυμάμαι καν από πού είναι, παιδιά. Μου τα έχει δώσει ρούλα αυτά τα pigment, γράφουν εκπληκτικά. Θα τη ρωτήσω. Και θα σας το έχω στο κουτί περιγραφής όποιον τον ενδιαφέρει. Και θα τοποθετήσουμε στο κάτω βλέφαρο, γιατί είχαμε βάλει και pigment θάλασσι. Τώρα το θυμήθηκα. Damn girl. Τέλος, για να κρατήσουμε το μακιγιάζ, γιατί είναι κρίμα τόση ώρα που έχουμε φάει. Από Maybelline το Lasting Fix, Fixing Spray. Το οποίο αγαπάμε, μια βεντάλια μας λείπει. Και αυτό είναι το μακιγιάζ, το φυσικό φως.
Δεν το λες απλό και δεν λες ότι δεν θα σε παρατηρήσει κανείς. Είναι ένα πάρα πολύ έντονο μακιγιάζ, αλλά πάρα πολύ ωραίο, καλλιτεχνικό, όπως είπα και στην αρχή. Αν σας άρεσε, πείτε μου να κάνουμε και άλλα μακιγιάζ, και πιο έντονα και πιο σκούρα και πιο smokey eyes. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω μακιγιάζ και να το ανεβάσω. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, αφήστε το σχόλιο σας. Μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά. Σας αγαπώ πολύ. Να περνάτε όμορφα. Φίλια πολλά. Και να πειραματίζεστε. Why not?